Κατεπίγουσα αγωγή κατά των εκπαιδευτικών σωματείων κατέθεσε υπουργός ζητώντας να κριθεί παράνομη καταχρηστική η απεργία αποχή για την αξιολόγηση. Τι λένε όμως εκπαιδευτικοί? Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδιά με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή. Δυστυχώ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία δεν λαμβάνει τα μηνύματα και κατέφυγε με κατ' αγωγή στα δικαστήρια για να κηρύξει την απεργία παράνομη. Το πρωί τη Δευτέρα, η διδασκαλική ομοσπονδία θα καταθέσει έφεση στα δικαστήρια και για μία εβδομάδα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, η απεργία παραμένει νόμιμη. Δυστυχώ, Εντύπωση μας κάνει το σκεπτικό του δικαστηρίου που, ζητάει, που ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να υπάρχει προσωπικό ασφαλεία στα σχολεία. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται από το πρωί όλοι μέχρι τις 2 η ώρα στις σχολικές μονάδες και παρέχουν διδακτικό έργο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει τώρα την ίστατη στιγμή έναν ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Έχουμε τονίσει και έχουμε αποδειχτεί την αυτοαξιολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που την ψήφισε. Και ζητάμε τώρα από την σημερινή πολιτική ηγεσία να βγάλει την εξωτερική αξιολόγηση η οποία κατηγοριοποιεί τις σχολικέ μονάδε. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ταχθεί κατά τη αξιολόγηση σχολικής σχολική μονάδα και παρά τα πολλά τοπικά σωματεία των δασκάλων και καθηγητών σε όλη τη χώρα, έχουν αποφασίσει να μην λάβουν μέρο στι σχετικέ διαδικασίε.